Βεβαίως, όπως σας έχω πει, εμείς φιλοδοξούμε μέχρι τέλος του χρόνου να ξεπεράσουμε τα 500 έργα σε όλη την Κρήτη. Είχα μια συνάντηση με τον κύριο Δήμαρχο για σημαντικά έργα που αφορούν το Δήμο του Ηρακλείου. Σας τα ανέφερε. Μπορούμε να συνεργαστούμε και με τις υπηρεσίες και να δούμε πώς εντάσσουμε αυτά τα έργα, τα οποία είναι έργα αναπτυξιακά τόσο για την πόλη του Ηρακλείου όσο και την ενδοχώρα. Διότι είναι έργα τα οποία, όπως είναι το φράγμα Ασιτών Πρινιά, όπως είναι ο δρόμος προς Μαλάδες, που πρέπει να γίνουν αυτά τα έργα, γιατί θα δώσουν μεγάλη ανάπτυξη στην ενδοχώρα χώρα του Δήμου Ηρακλείου. Επικαιροποίηση όλων των θεμάτων που αφορά το ΕΣΠΑ, αλλά συζητήσαμε και θέματα δημοτικού και διαδημοτικού χαρακτήρα, που είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Από τον αγροτικό τομέα, την αγροτική οικονομία, μέχρι τα έργα των αναπλάσεων και τα έργα πολιτισμού. Ολοκληρώνουμε τις συζητήσεις και με το Υπουργείο Πολιτισμού για την τελική ένταξη του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου, καθώς επίσης έθεσα το θέμα στον κύριο Περιφερειάρχη για την αγορά του Ναού της Αναστασίας, όπου είναι, θα το προσδιορίσω στο Καμαράκι, στην Οδό Δελημάρχου, όπου θα γίνει ένας νέος χώρος πολιτισμού αναψυχής. Εντάσσεται αυτό στο πρόγραμμα Ηράκλειο Κάθε Βήμα Ένα Ταξίδι στην Ιστορία, δηλαδή στα αστικά ολοκληρωμένα προγράμματα. Επίσης, πρέπει να τονίσω ότι ενημέρωσα τον Περιφερειάρχη και για το θέμα της οδού Σεφέρη, μια και εμπλέκεται και οι υπηρεσίες του οι ίδιες, ότι σήμερα υπήρχε η οριστική πολιτική συμφωνία για τη διάνοιξη. Ο κ. Καρούζος θα υπογράψει μέχρι την Παρασκευή την παραχώρηση της χερσαίας ζώνης για την κατασκευή του έργου. Και επίσης αυτή τη βδομάδα θα κατατεθούν η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για να την εγκρίνουν οι υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης, αφού είναι ήδη έτοιμοι. Απλώς θα αλλάξουν κάποια δεδομένα και πιστεύουμε ότι σε ένα μήνα, με ενάμιση, το έργο θα αρχίσει να κατασκευάζεται, μια και ήδη υπάρχει ανάδοχος του έργου. Θεωρώ ότι η συζήτηση ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Διότι και στην ατζέντα μας μπήκαν τα θέματα της σχολικής στέγης. Δεν θέλω να τα αναφέρω όλα τα θέματα της σχολικής στέγης, αλλά δόθηκε και προτεραιότητα στην ολοκλήρωση του Καπετανάκιου, ενός ιστορικού σχολείου, αλλά και άλλα ζητήματα της σχολικής στέγης, και νομίζω ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή φάση και συνεργασίας και αποτελέσματος, και εκείνο το οποίο λέμε ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα, γιατί οι στιγμές είναι δύσκολες και βάσει και λόγω του ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχει ακυβερνησία, η αυτοδιοίκηση κάνει το καθήκον της με έργα, δράσεις και πράξεις, δίνει ελπίδα και προοπτική στους πολίτες.